όλο το επίτευγμα που έγινε τότε, πριν 40 χρόνια, δεν ήταν καθόλου εύκολο πράγμα, γιατί η Σάμος είχε πολλά προβλήματα. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα μέχρι να το καταφέρουμε. Βέβαια, αυτό ήταν η αρχή. Μετά, αμέσως μετά την επόμενη χρονιά, τα τσάρτερ για τη Σάμου τριπλασιάστηκαν. Η Σάμος άρχισε να γίνεται γνωστή στην Ευρώπη ως τουριστική αγορά. Διοργανώσαμε μαζί με το Σύλλογο Επιχειρηματιών Πυθαγορείο μια εκδήλωση προς τιμή του Σκύμπη, το οποίο στις 5 Μαΐου έκλεισε 40 χρόνια, που ανακάλυψε τουριστικά τη Σάμο και 40 χρόνια που πέταξε εδώ, προσγειώθηκε το πρώτο τσάρτερ του Σκύμπη. It is 40 years ago, a few days ago, the 5th of May, where we had the very, very first charter here ever. And I see people also today on the arrival of the first pioneers coming here. Their children come here. Their grandchildren come here. I think this is the best you can have. It is the people that keep loving the place and they keep coming back to it. Η Σάμος πράγματι είναι ένα πανέμορφο νησί, έχει θαυμάσιους ανθρώπους, αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της κάθε χρόνο, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των επισκεπτών μας και πάνω απ' όλα είναι ασφαλής. Και με αυτή την έννοια εμείς τιμούμε τους επισκέπτες μας, τους επισημαίνουμε και τους θυμίζουμε ότι αυτοί οι Δανείοι, οι Σκανδιναβοί γενικώς, ξεκίνησαν πριν 40 χρόνια και επέλεξαν να έρχονται στη Σάμο και επέλεξαν κυρίως την περιοχή του Πυθαγορείου.